Έκλεισαν τα κομπιούτερ τους συλλογιστές, οι φοροτεχνικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν ανακοινώσει και αποχή από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής στο Taxis. Παράλληλα, σήμερα προχώρησαν σε αποκλεισμούς εφορίων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι σεραίοι φοροτεχνικοί απέκλεισαν την είσοδο της εφορίας των σερών. Κατανοητά και τα αιτήματά σας, αλλά μέσα στο. Εδώ πέρα είμαστε υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης. Θα ήθελα επομένως για να διαφυλάξουμε και την ονότητα, ό,τι κάνετε και ό,τι γίνει θα γίνει εκτός του κτίριου. Έτσι. Ναι. Δεν θα ήθελα δηλαδή μέσα στο κτίριο της υπηρεσίας, δεν θα ήθελα να σας παρακαλώ πολύ να κάνουμε. Όχι, εμείς θα κάνουμε έξω στην είσοδο. Έξω στην είσοδο, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε. Εμείς κάνουμε μια συμβολική κατάρτιση του κτιρίου. Η οποία συμβολική κατάρτιση είναι στην είσοδο του κτίριου. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό έχει και νόημα. Έτσι έχει και νόημα μια κατάληψη. Ναι. Αλλιώ δεν γίνεται. Όχι μέσα στην υπηρεσία. Όχι μέσα. Εντάξει, θα είπαμε. Όχι μέσα θα κάνουμε κάτι. Κάτι δύο. Αλλά την κατάληψη πρέπει. Συμβολική κατάληψη εφορίας και αποχή από τις φορολογικές δηλώσεις από σήμερα. Σήμερα παροδώσαμε το ψήφισμα στον προϊστάμενο της ΔΟΗ εδώ, δηλώνοντας την αντίθεσή μας στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει δίμευση των κερδών όλων των επιχειρήσεων, των φοροτεχνικών. Άρα νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά η κίνησή μας σε επίπεδο πανελλήνιου είναι η αποχή από τις δηλώσεις σε πρώτη φάση μέχρι τις 18 του μηνός. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα, θα υπάρχουν κυλιόμενη αποχή. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ πιο δραστικό, ούτως ώστε να δείξουμε όλοι σαν κλάδος, και όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι κλάδοι, την αντίθεσή μας σε αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Με την αποχή των φοροτεχνικών από τις φορολογικές δηλώσεις, τι θα γίνει? Λογικά θα πρέπει να δοθεί μια παράταση. Προφανώς. Προφανώς. Γιατί από τη στιγμή που δεν υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, καταλαβαίνετε ότι όλα τα χρονοδιαγράμματα πάνε πίσω. Αν και όλα τα χρονοδιαγράμματα πάνε πίσω, γιατί μόλις χθες άνοιξε το Taxis. Άρα εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που ήταν ανοίξει τον Φεβρουάριο και άνοιξε χθες, επόμενο είναι ευθύνη του Υπουργείου καταρχάς να δοθεί η παράταση. Από εκεί και πέρα, φυσικά και βάσει μέσω της αποχής των φοροτεχνικών, είναι ένας πρόσθετος λόγος. Θες να ρωτηθείς, ο Υπουργός από το Επιλογές για την παράταση είπε δεν θα δοθεί, μοναχά στην περίπτωση αν πέσει το σύστημα κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Αυτό τώρα πώς το βλέπετε? Εντάξει, είμαι περίπου 30 χρόνια στο επάγγελμα, 30 χρόνια ακούω από τους Υπουργούς Οικονομικών ότι δεν θα δοθούν παρατάσεις στις φορολογικές δηλώσεις και 30 χρόνια δίδονται. Σήμερα, 7 του μηνός, μέσα σε συνονόηση με το Οικονομικό Επιμελητήριο, την Κεντρική Διοίκηση, με όλους τους επιστημονικούς φορείς, με την Ομοσπονδία, την ΠΟΦΕ, των λογιστών φοροτεχνικών, που ανήκει στους λογιστές φοροτέχνες, αποφασίσαμε τη συμβολική κατάληψη των ΔΟΗ. Τα αιτήματά μας είναι απλά. Θέλουμε, διαμαρτυρόμαστε για το ασφαλιστικό, το οποίο μας ρημάζει, για την φορολογία, η οποία έχει ακουμπήσει το βαρέλι στον πάτο, δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε άλλες θυσίες. Και σύν τις άλλες και για την ασυνέπεια του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή είναι γραμμένο ότι θα τελειώσει η ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων στις 30 Απριλίου, ενώ οι δηλώσεις ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Μας έχουν υποσχεθεί προφορικά ότι θα κρατήσουν η υποβολή των δηλώσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου, χρονικό διάστημα που είναι λίγο. Αν αναλογηθούμε ότι πρέπει να μπει σε εφαρμογή η Διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ΕΛΟΠΟΥ, ελληνικά λογιστικά πρότυπα, 5 και 6 μήνες να υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις είναι πολύ λίγο. Είπε ότι παράταση δεν θα δοθεί. Δεν θέλουμε παρατάσεις, δεν μας ενδιαφέρουν οι παρατάσεις. Αυτή τη στιγμή αναγράφεται στην νομοθεσία του ελληνικού του κράτους, στη συγκυκλίωση, ότι οι δηλώσεις θα κλείσουν 34. Είναι εφικτό αυτό? Όχι. Πότε θα τελειώσουν? Πότε? Ποια είναι η πιθανή? Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και 2 εβδομάδες που είναι το Πάσχα. Θα χάσουμε τον κόσμο. Κάπου θα πάνε, κάτι θα κάνουν. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Και ούτε μία δήλωση, όταν προκύπτουν μεγάλα ποσά της τάξης των 5, των 7 ή των 10 χιλιάδων, μπορεί να γίνει σε 4, σε 5, σε 10 λεπτά ή σε 1 τέταρτο. Να σημειωθεί πως οι φοροτεχνικοί διαμαρτύρονται για τις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό σε σχέση με τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους, ο οποίος οδηγεί στην καταβολή του 70% και πλέον του εισοδήματός τους σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, εάν εφαρμοστεί το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών, του χρόνου θα είναι αδύνατη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχουν λογιστικά γραφεία και ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού θα έχουν βάλει όλοι τους λουκέτο. Απέχουμε από τις δηλώσεις για το ασφαλιστικό, το οποίο είναι εξοντωτικό και μαζί σε συνάρτηση με το φορολογικό
φτάνει να εξοντώνει και εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 70%. Με αυτό το ασφαλιστικό, ναι, βέβαια, φτάνει στο προχώρητο και πλέον δεν μπορεί ούτε ο μικρομεσαίος ούτε εμείς πλέον να υπομισθούμε όλο αυτό το βάρος, το οποίο φέτος μπορεί να το υπομισθούμε, αλλά το χρόνο δεν βλέπω να το υπομιζόμαστε, γιατί σιγά σιγά όλες και εμείς ακόμα οι λογιστές και οι μικρομεσαίες θα κλείσουμε σιγά, δεν θα αντέξουμε όλα αυτά τα βάρη. Ήδη στον ΟΑΕ χρωστάνε το 70%, οπότε με την καινούργια το καινούργιο ασφαλιστικό πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μεγαλύτερα ύψη, αλλά ταυτόχρονα το καινούργιο ασφαλιστικό δεν είναι και αναλογικό, ανταποδοτικό. Δηλαδή μπορώ εγώ να δώσω, ένας που έχει μεγάλα κέρδη να δώσει 15.000 και εγώ που έχω 5.000 δώσει να έχουμε την ίδια ακριβώς σύνταξη. Οπότε ο κάθε ένας, άρα γίνεται και κατευθείαν πάμε σε εισφορο διαφυγή και φοροδιαφυγή. Γιατί δεν θα μπορεί να στηρίξει την οικογένειά του από το εισόδημα που έβαλε μέχρι τώρα για να το δώσει όλο στο κράτος. Πρέπει αυτό να σταματήσει. Να σημειωθεί πάντως πως σε πρώτη φάση η εποχή των φοροτεχνικών θα διαρκέσει έως και τις 18 Απριλίου, οπότε και θα συνεδριάσουν εκ νέου για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.